φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από τη Νέα. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο προημιτελικό της Development League εδώ στο Μπασκετάκι Πάτρας, όπου έχουμε μήνα ρίσιο εναντίον Lucky Stars. Θυμίζουμε στον πρώτο προημιτελικό η Κλάφτα επικράτησαν τον No Limit και τους άφησαν εκτός συνέχειας, ενώ οι ίδιοι προκρίθηκαν στα ημιτελικά. Για να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που σήμερα θα καταφέρει να προκριθεί και να κάνει παρέα στις Κλάφτα στα ημιτελικά. Να περιμένουμε κι άλλους δύο και να δούμε ποια θα είναι η τετράδα του development. Θα είναι η Μιναρίς ή η Lucky Stars. Η Lucky Stars ή η Μιναρίς. Οι πολλά υποσχόμενοι Μιναρίς που είναι πολύ βελτιωμένοι τη φετινή χρονιά ή οι περσινοί πρωταθλητές Lucky Stars. Βλέπουμε ότι οι ομάδες να έχουν ήδη πάρει τη θέση τους και να στείλονται για την αναμνηστική φωτογραφία. Βλέπουμε για τους Μιναρίς τον Λιόλιο, τον Αποστολόπουλο από δεξιά προς τα αριστερά, τον Γιαννακόπουλο, τον Αγγελή και τον Κοκόνη. Ενάντια από αριστερά προς τα δεξιά, ο Βουλόπουλος, Κουντόπουλος, Βελέντη, Τρονόπουλος και Σαββόπουλος για τους Lucky Stars. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Χρυστοδουλόπουλο και τον Αγγελή να έχουν πάρει θέση για το τζάμπολ και πάμε για ένα πολύ μεγάλο μάτς. Πρώτη κατοχή για τους Lucky Stars. Βελέντη για Σαββόπουλο. Χρυστοδουλόπουλος. Τρονόπουλος για τρεις είναι άστοχος, πάντα το Λιόγιο που έλυσε στο προηγούμενο παιχνίδι και είναι πάλι εδώ. Αγγελή θα κερδίσει το πρώτο φάουλ. Ανοίγουν το σκορ οι Μιναρίς. Μέσα και η δεύτερη, 2-0. Και να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Lucky Stars. Σαββόπουλος, Βελέτη. Δεν μπορεί να ισοπαρίσει, rebound από τον Αγγελή. Και βλέπω ότι έχει χτυπήσει ο Κοκόνης, πιάνει το πρόσωπό του, ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Σηκώνεται ο Κοκόνης, όλα είναι καλά, χειροκροτήματα στο γήπεδο. Μπάλα για Μιναρίς. Βλέπουμε τον Γιώργο Αγγελόπουλο όρθιο στον πάγκο να δίνει συνεχώς οδηγίες στους παίκτες του. Αποστολόπουλος, Γιαννακόπουλος. Πολύ ωραία πάσα για τον Αποστολόπουλο. 5 δευτερόλεπτα για τους Μιναρίς. Τελειώνει ο χρόνος. Αποστολόπουλος για 3. Κόβεται το σούτ. Άρχισαν εδώ οι Μιναρίς. Καλή άμυνα όμως εδώ και πάρανε ξανά για εκείνους. Βιάστηκαν οι Lucky Stars. Γιαννακόπουλος στη δημιουργία. Αγγελής. Κοκόνης. Λιόλιος. Αγγελής για 3. Είναι άστοχος. Αμυλό σκορ με τη στιγμή. Έχουμε μόνο τις δύο έφερες βολές από τον Αγγελή. Στα 2 περίπου πρώτα λεπτά του αγώνα. Yeah.
Σαββόπουλο για Φουντόπουλο. Εκείνος αστοχή και η μπάλα είναι για Μιναρίς. Πολύ καλή άμυνα. Γιανακόπουλος. Τέσσερα μηδέν τον Μιναρίστ. Σαββόπουλος. Φουντόπουλος ελεύθερος. Για τρεις από τον Χρονόπουλο με ταμπλό μέσα. 4-3. Από τον Χρονόπουλο που μειώνει και ανοίγει το σκόρ για τους Black Stars. Γιανακόπουλος. Άστοχος. Κερδίζει φάουλ από τον Σαββόπουλο για να κόψει τον εφηβιασμό. Η Μίνα Ρίστα έχουν μπει πολύ αποφασισμένη. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος κάνει γρήγορη αλλαγή, κάτι που δεν το συνηθίζει. Συνήθως κάνει αλλαγή στο μετάλλεπτο, μαζεμένες αλλαγές. Να το δείτε για τη Λάκη Στάρς. Βγαίνει ο Σαββόπουλος και περνάει ο Μητρόπουλος. Αψολόπουλος για Λιόλιο. Αψολόπουλος για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Τόνις δεν μπορεί στο rebound. Και η μπάλα του Βελέτη. Ωραίες τρίπλες. Βελέτη είναι αντίον όλων, εντυπωσιακή προσπάθεια. 6-5. Γιανακόπουλος. Κλείνεται και του παίρνουν την μπάλα οι Lucky Stars. Βλέπετε ότι φέρνει ένα ακόμη καλάθι και περνάνε μπροστά. Γιανακόπουλος ξανά. Νέο καλάθι από τον Παναγιώτη Γιανακόπουλο. Και νέο προσπέρασμα για τους Μιναρίς. Μπελέτη. Μητρόπουλος. Βλέπουν οι Μιναρίς και τρέχει ο Λιόλιος. Λιόλιος κόβεται με φάουλ. Φάουλ από το Βελέτη. Για τον Νίκο Λιόλιο. Έξω η πρώτη. Βάζει τη δεύτερη ο Λιόλιος. 7-9 για τους Μιναρίς, οι οποίοι δεν έχουν κάνει ακόμη φάουλ στο παιχνίδι, ενώ γιατί παλιά στο παιχνίδι. Και τρομερή άμυνα από τον Κόνη εδώ πέρα που αναγκάζει τον Πελέτη να βγει εκτός γηπέδου. Απίθανα μην αρέσει την άμυνα. Κάτι που δεν μας συνηθίζουν να το κάνουν τόσο τακτικά. Συνήθως βασίζουν στην επίθεσή τους. Ο Κόνης δεν μπορεί να πάρει το παιδικό ρυμάνα και χαμένη την προσπάθεια. Η μπάλα είναι για μην αρέσει τσακλέβουν. Δεν μπορούσαν οι Λάκησταρς. Λιόλιος στέκεται, θέλει για τρεις. Είναι άστοχος, Αποστολόπουλος. Κρατάει την μπάλα. Και μετά από την έρχεται η ενέργεια του Αγγελή. Η μπάλα είναι για τους Black Stars. Γιώργος Αγγελόπουλος που έχει περάσει το παιχνίδι. Για Χρυστοδουλόπουλο.
Χρονόπουλος. Αγγελόπουλος. Αρχιά τον αμαρκάρι σε Αξιόγλωπουλο που πετυχαίνει καλά του και ισοφαρίζει. Γιανακόπουλος. Γιανακόπουλος για τρεις. Θα στοχίσει. Αγγελόπουλος ψάχνει ελεύθερος παίκτη. Βρίσκει Χρονόπουλο, εκείνος για τρεις. Είναι άστοχος. Χριστοδουλόπουλος δεν θα καταφέρει να πάρει θετικό rebound. Νικητής από τον Τόνι σε μονομαχία. Φάουλ τώρα από τον Γιώργο Αγγελόπουλο πάνω στο Λιόλιο. Νέες αλλαγές αυτή τη φορά για τους Μιναρείς. Ο Ντάρλας περνάει στη θέση του Παναγιώτη Αποστολόπουλου. Λιόλιος θα επαναφέρει για Ντάρλα που είναι φρέσκος. Λιόλιος βγάζει έξω για Γιανακόπουλο. Εκείνος παίζει για τον μαρκάρι στον Ντάρλα που δοκιμάζει για τρεις. Για αστοχή, επιθετικό rebound από τον Κοκόνη, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει ανάμεσα στους δίγαντες τον Λάκη Στάρς. Χρονόπουλος. Κερδίσει φάουλ, το πρώτο που κάνουν οι Μιναρείς. Μέσα είναι πρώτη βολή από τον Χρονόπουλο. Που δίνει ξανά προβάδισμα στους Lucky Stars. Έξω η δεύτερη. Επιθετικό rebound όμως από τον Χρονόπουλο. Χρονόπουλος για τρεις. Δεν τιμωρεί. Και η μπάλα είναι για τους Μιναρείς. Βλέπω ότι ετοιμάζεται και ο Γιάννης Τάκαλος να περάσει το παιχνίδι. Λιόλιος. Φάουλ ξανά από τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Είναι πολλές, είναι το πέμπτο, ο αρκετά νωρίς. Και είναι και το δεύτερο προσωπικό του Γιώργου Αγγελόπουλου στο πρώτο δεκάλεπτο. Περνάει εκτός ο Κοκόνης στη θέση του ο Τάγκαλος. Μέσα η πρώτη βολή από τον Νίκο Λιόλιο που σουφαρίζει 10 όλα. Δύο στις δύο, ξανά προβάδισμα για τους Μιναρείς. Αγγελόπουλος, τρομερή πάση για Βελέντη, προσπαθούν να αλλάξουν οι Lucky Stars. Κρατούν όμως την κατοχή, Βελέντη για τρεις. Με αντίπαλο επάνω του, εντυπωσιακή προσπάθεια. 13-11 για τους Lucky Stars. Τρομερός Βελέντη. Γιανακόπουλος για να απαντήσει, δεν το κάνει. Αγγελόπουλος. Κλέβουν οι Μιναρείς. Λιόλιος. Νίκος Λιόλιος για τον Γιανακόπουλο. Καθάσει για τον προσπάθεια. Δεν κάνουν φάουλ οι Μιναρείς. Τώρα το κάνουν. Φάουλ από τον Γιάννη Κάγκαλο. Δεύτερο ομαδικό για τους Μιναρείς. Βολές για τον Μητρόπουλο. Ενώ βλέπουμε και τον Παπαφλωράτο μετά από αρκετό καιρό, αν δεν κάνω λάθος, που είχε να παίξει, είχε επιστρέψει.
από τον Μητρόπουλο. Και θα πάρει ένα ακόμη φάουλ. Πολλές και για το Χρυστοβουλόπουλο. Παναγιώτη, από τον Χρυστοβουλόπουλο, 15-11, η διαφορά στις 4 για τους Λάκηθα. Μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Αγγελής για 3. Θα στοχίσει και ο Χρυστοβουλόπουλος θα πάρει ένα ακόμη rebound. Κόπουλος θα τρέξει. Πασάρει τρομερά για τον Ντάρλα. Ντάρλα θα πετύχει καλάθι. Τρομερή ομαδική ενέργεια για τους Μιναρίστ. Μίσης, 15-13. Στο Βλόπουλος. Κλέβουν οι Μιναρίστ τώρα. Με Λιόλιο και Ντάρλα. Και θέλουν να τρέξουν. Κρατάει ο Λιόλιος. Εκτελεί για 3. Και αστοχή. Πολύ ωραία πάσα, Παπαφλωράκος, Χρυστοβουλόπουλος, σε ένα ακόμη καλάθι. Λιόλιος. Δεν κάνει βήματα, παίζει για Αγγελή. Αγγελή θα στοχίσει, rebound από τον Ντάρλα, αφήνει για Γιανακόπουλο. Γιανακόπουλος χωρίς να βιάζεται. Από αρκετά μακριά εκτελεί και στοχή! Πολύ μεγάλο τρίποντα από τον Παναγιώτη Γιανακόπουλο! Και τώρα η Lucky Stars. Ο Παπαφλωράκος κλέβει ο Γιανακόπουλος και φάουλ από τον Μητρόπουλο, ζητούν αντιαθλητικό οι Μιναρίς. Ο φάουλ δίνεται απλό και είναι 2 βολές για τον Παναγιώτη Γιανακόπουλο. Είναι 2-2. Έχει την ευκαιρία να βάλει ξανά μπροστά τους Μιναρίς. Έξω η πρώτη βολή από τον Γιανακόπουλο. Δεν θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του, μπορεί όμως να σοφαρίσει. Μηδέρισε 2 τον Παναγιώτη Γιανακόπουλο, κάτι πολύ ασυνήθιστο. Οι Λάκης αδιατηρούν το προβάδισμά τους, έχουν την ευκαιρία να το αυξήσουν κιόλας. Θα πάρουν όλη την επίθεση. Ο Μινός. Κλέβουν οι Μιναροί, λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Τρέχει ο Γιανακόπουλος, στέκεται, εκτελεί για 3 λήξη του χρόνου και αστοχή. Τέλος πρώτος δεκαλέπτου, οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, ένα ντέρμπι που σίγουρα θα μας προσφέρει πολλές συγκινήσεις και οι δύο ομάδες το θέλουν πολύ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Θα επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Θυμίζουμε 17-16 για τους Lucky Stars που έχουν καταφέρει ενώ μπήκαν πιο κρύοι σε σχέση με τους Μιναρίστ να ανατρέψουν την εισπάρα τους κατάσταση, να έχουν ένα προβάδισμα ενός πόντου. 17-16, οι Μιναρίστ είναι εκείνοι που θα επαναφέρουν, έχουν ήδη περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δίνει ακόμη αδηγή στους συμπαίκτες του. Ενώ βλέπουμε μία ακόμη αλλαγή για τους Μιναρίστ, έχει περάσει ο Καλόπουλος. Έχει επιστρέψει και ο Κοχώνης. Ενώ ο πέμπτος είναι ο Λιόλιος. Γιανακόπουλος
Θα επαναφέρει. Γιαλιόλιο. Φάουλ. Σαββόπουλο που κάνει αρκετά γρήγορα τρίτο φάουλ. Και τον αλλάζει αμέσως ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Καθώς έκανε πολύ γρήγορα τρίτο προσωπικό. Ο Τάρλας δεν πήγε να χάσει την μπάλα, δεν είχε αντιληφθεί την πάσα. Εν τέλει σώσανε την κατοχή την Αρίς και γαλέσε πάντα τον Μιχαλόπουλο. Ο Τάρλας για τρεις. Θα στοχίσει. Και ο Δημήτρης Κοκόνης καταφέρνει να σώσει την κατοχή και να πάρει το εξαιρετικό rebound από την Αρίς. 13 δευτερόλεπτα. Μιχαλόπουλος. Γιανακόπουλος για τρεις. Θα στοχίσει. Ναι, επιθετικό rebound, αλλά έχουμε φάουλ από τον Μιχαλόπουλο και προσπάθειά του να πάρει το επιθετικό rebound. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Νέο προβάδισμα για τους Μιναρείς. Βελέντη. Καμένη προσπάθεια από τον Χρονόπουλο. Βελέντη ξανά. Αγγελόπουλος. Εκτελεί για τρεις και αστοχή ο Αγγελόπουλος. Γιόλιος, μακρινή πάσα για τον Μιχαλόπουλο, εκείνος κρατάει. Παίζει προς τα έξω, κάνει λάθος πάσα. Ντάλλας δεν κάνει φάουλ και δεν δέχονται καλά του Μιναρίς. Φάουλ από τον Φουντόπουλο. Βελέντια μαρκάρει στους γιατρείς, δεν τιμωρεί. Μιχαλόπουλος για Γιόλιο. Γιόλιος. Γιανακόπουλος. Ντάρλας, για τρεις, είναι έστοχο! Έστοχο τρίποτα από τον Μιχάλη Ντάρλα, 17-21 για τον Μιναρίς. Time out από τους Lucky Stars, που δεν έχουν δει καλά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε από το time out. Οι Μιναρίς συνεχίζουν με τους ίδιους 5. Βλέπουμε αλλαγές από τους Lucky Stars. Ο Ιδιώτης περνάει στο παιχνίδι για πρώτη φορά και είναι εκείνος που θα επαναφέρει κιόλας. Μητρόπουλος, περάσει αυτός. Βελέντη. Καταπληκτική ατομική ενέργεια από Βελέντη. Θα τους περάσει όλους και θα αφήσει εύκολα την παράσταση καλά του. Γιανακόπουλος. Εκτελεί μόνος του. Αστοχή. Προσπάθησε να σώσει την κατοχή για τους για τους Lucky Stars με 8 δευτερόλεπτα. Βελέντη. Λέει από τον Μιχαλόπουλο. Μητρόπουλος αμαρκάριστος για τρεις. Βάλα για Μιναρίς. Με κεφάλα τον Κρυτζιώτη. Πρώτο φάουλ για τον Κρυτζιώτη. Γιόλιος θα στοχίσει. Θετικό ριμπάντο του Γιανακόπουλο, κρατάνε.
Σκρίνα από το Κοκκόνι. Γιανακόπουλος για δύο, μέσα! 19-23 για την Μίνα Ρίστ. Μετά την παρέμβαση, μετά την πίεση μάλλον του Λιόλιου, για παρέμβαση, η μπάλα είναι για Μίνα Ρίστ. Νέο time out από τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Επιστρέφουμε σε περίπου ένα λεπτό. Επιστρέψαμε μετά το δεύτερο time out που κάλεσε εκτεσμένα ο Γιώργος Αγγελόπουλος, βλέποντας την ομάδα του να έχει κάποια προβλήματα στο παρκέ. Ενώ μάθαμε ότι η Αυστρία τερμάτισε πρώτη στον όμιλο με Γαλλία και Ολλανδία. Απίστευτα πράγματα. Και απίστευτη Αυστρία. Για να δούμε πώς θα καταλήξει και το σημερινό παιχνίδι. Γιανακόπουλος, τρομερή πάσα για Κοκκόνι. Εκείνος έξω για Ντάρλα. Ντάρλα κόβεται με φάουλ. Δύο βολές για τον Μιχάλη Ντάρλα. Μέσα η πρώτη βολή. Και η διαφορά είναι στους 5. Η μεγαλύτερη διαφορά που είχαμε στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Ανάμεσα στους δύο αντιπάλους. Τουλάχιστον και τους Μίνα Ρίστ. Μία στους δύο από τον Μιχάλη Ντάρλα. Κερδιό στο rebound. Θέλει να τρέξει ο Βελέτη. Παίζει για Φουντόπουλο. Ενώ ο Αντώνης Παναγόπουλος έχει σηκώσει τον Αγγελή. Βελέτη δεν μπορεί να απαντήσει. Λιόλιος. Για Μιχαλόπουλο. Λάθος πάσα τον Μιχαλόπουλο. Ετοιμάζεται και ο Βαλέριος. Έξω και ο Κοκκόνης έχει κοντίνει αρκετά το σχήμα ο Αντώνης Παναγόπουλος. Δύο οδηγίες παίκτες που θα δούμε. Βλέπετε ότι είναι αριστερατάει ο Χριστιώτης. Βλέπει ο Λιόλιος. Παίζει ωραία για ένα κόπουλο. Εκείνος αφήνει την μπάλα αλλά δεν πετυχαίνει καλάθι. Ζητάει συγγνώμη ο Γιανακόπουλος. Γιατί η προσπάθεια που έχασε. Ευκαιρία για τους Μιναρίς να φύγουν για πρώτη φορά. Μια διαφορά που πιέζεται. Λίγος χρόνος, Μητρόπουλος. Μια άμυνα να ξεκινήσει από τους Μιναρίς. Κρυφιός κάτω από το καλάθι, δεν θα πετύχει καλάθι. Τρομερή άμυνα από τους Μιναρίς. Γιανακόπουλος. Για ατομική προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Και το πανηγυρίζει σαν τρελός ο Γιανακόπουλος. Τρομερή φάση. Καταπληκτική φάση από τον Παναγιώτη Γιανακόπουλο. Γιανακόπουλος στέκεται, εκτελεί για τρεις και στοχή! Άλλη, 30-19 για τους Μίνα Ρίστ, στο συν 11. Ψάχνουν απάντηση οι Lucky Stars. Goal foul από τον Μητρόπουλο. Και τεχνική ποινή. Η τεχνική ποινή είναι για τον, για τον Μητρόπουλο.
Η διαφορά είναι στους 9 και ο Γιαννακόπουλος έχει την ευκαιρία να την πάει στους 10 και μετά έχουμε δύο βολές. Μία βολή με τον Τίγκα, τον Μητρόπουλο, την συμπληρωματική βολή. Ναι, εδώ συμπήθης μέσα και αυτή για τον Γιαννακόπουλο που κάνει το σταυρό του. Μητρόπουλος στη συμπληρωματική βολή για το έμεσο τρίποντο. Rebound από τον Τάρλα. 31-21 κατσουμιναρίς. Γιόλιος από μακριά για τρεις. Είναι άστοχος. Στο Δουλόπουλος. Παρατηρείται στην γραμματεία για να έχει κατοχής ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Τρέχει ο Γιαννακόπουλος. Τρέχει από όλους και από όλα. Πάνε φάουλ, Μιναρίς. Ο φάουλ είναι από το Ξοδουλόπουλο και έχουμε βολές για τον Παναγιώτη Γιαννακόπουλο. Επιστρέφει ο Κοκκόνης. Πολλές για τον Γιαννακόπουλο. Έτσι ο πρώτη βολή από τον Παναγιώτη Γιαννακόπουλο. Έξω και η δεύτερη. Δεύτερη φορά που κάνει την έξι δύο ο Παναγιώτης Γιαννακόπουλος. Κάτι πάρα πολύ ασυνήθιστο. Πάρα να θέμει να ρίξει είναι το συν 10. Έχουν καταφέρει να ξεφύγουν και να έχουν μια διαφορά ασφαλείας. Επιστρέφουμε σε λίγο καθώς έχουμε ένα κόλλημα στον πίνακα. Επιστρέφουμε. Το πρόβλημα έχει λυθεί και επιστρέφουμε στο παιχνίδι με τους Λάξαρ να επαναφέρουν και το Σαββόπουλο στο παιχνίδι να οργανώνει την επίθεση των Λάξαρ. Σοδουλόπουλος, τέλειο το Κοκκόνι, δεν θα δει τις καλάθι όμως. Λιόλιος. Φτάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος εναντίον όλων, φάουλ. Βολές για τον Παναγιώτη Γιαννακόπουλο. Έτσι η πρώτη βολή από τον Παναγιώτη Γιαννακόπουλο που δεν είναι η μέρα τους βολές σήμερα. Μέσα η δεύτερη, όχι να χάσει. Σταβόπουλος, ένα μαρκάρισμα από τον Λιόλιο και κλέβουν οι Μιναρίς. Γιαννακόπουλος εκτελεί για τρεις και αστοχή ριμπάζα από τον Κοκκόνη που εκτελεί ούτε εκείνος από τις καλάφι. Βαλέρι στο πόρο στο μεταφυγικό και η μπάλα στους Λάξτας. Ρονόπουλος για δύο, δεν θα με τις καλάφι. Κοκκόνης δεν προλαβαίνει να σε στην κατοχή. Για τους Lucky Stars
και Αντώνης Παναγόπουλος που περνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Αυτό ήταν για τους Black Stars, τελείωσαν. Σαββόπουλος αστοχή. Βαλέριος. Γιανακόπουλος. Βαλέριος δοκιμάζει για τρεις. Επιστρέφει μετά από πολύ μήνυ απουσία και πετυχαίνει το πρώτο του τρίποντο. Ανηγυρίζουν και την κατοχή. Η Μιναρίστ. Οι οποίοι έχουν πάρει φόρα και έχουν ξεφύγει. Έχουν περιορίσει κατά πολύ τους Lucky Stars. Γιανακόπουλος θα στοχίσει. Φρονόπουλος με αντίπαλο το Λιόλιο. Εντυπωσιακό καλάθι. Απίθανο. Απίθανο καλάθι του Φρονόπουλου πραγματικά. Γιανακόπουλος εκτελεί για δύο. Μέσα. Η απάντηση. Φάλλος στον Αγγελόπουλο. Φάουλ από τον Αντώνη Παναγόπουλο που έχει συγγνώμη στον αντίπαλό του. Οι δύο γίγαντες είχαν μια ωραία στιγμή μεταξύ τους. Βολές για τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Πολύ από τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Λέψη 2 τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Παναγόπουλο στέκεται, εκτελεί για 2. Διαστοχή. Σαββόπουλος. Γυρίζει ωραία και πετυχαίνει καλά το Ξοδουλόπουλος. Ένα και 20 για το ημίχρονο. Γιανακόπουλος. Από πολύ μακριά για τρεις. Μητρόπουλος θα πάρει το rebound. Βλέπουμε τον Αντώνη Παναγόπουλο να έχει πέσει κάτω. Έχει χτυπήσει λίγο το κεφάλι του, είναι καλά, συνεχίζει. Τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε, τι μπορεί να το σταματήσει. Πάλα καλά και στάρτς. Σαββόπουλος. Βρίσκει στο Δουλόπουλο. Κόβεται καθαρά. Γιανακόπουλος, εν απίθανο καμένη, καμένη προσπάθεια από τον Παναγιώτη Γιανακόπουλο, δεν το πιστεύουμε και εμείς. Και τώρα επιθέτω φάουλα στο Χρονόπουλο και βολές και ευκαιρία για τους Λάκης θα μειώσουν. Αν ο Χρονόπουλος είναι εύστοχος. Χρονόπουλο, 26-37. Λιόλιος.
που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Του ευχόμαστε όλοι χρόνια πολλά. Η καλύτερα από το να πανηγυρίσει με νίκη και πρόκληση. Στο Δουλόπουλος βολές, φάουλ από τον Τάγκαλο. Μαρίος. Δυστυχώς μου ζητάνε έλεγχο VAR ο Γιώργος Σταυόπουλος για να για μια φάση που είναι διεκδικούμενη για το αν έχει επικαλάθη από τις δύο ομάδες. Σταυόπουλος ευστοχή και στις δύο και λιώνει Λιόλιος χωρίς να βιάζεται. Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Λιόλιος. Τρομερή πάσα για Γιαννακόπουλο. Βαλέριος για τρεις. Να στοχίσει. 39-28 σκορ ημίχρονου. Οι Μιναρίς έχουν ένα καλό προβάδισμα. Αν το διαχειριστούν σωστά θα είναι εκείνοι που θα πάνε στους ημιτελικούς. Οι Like Stars πρέπει να προσπαθήσουν πολύ για να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο αυτού του συγκλονιστικού αγώνα. Πολύ σημαντικού αγώνα. Θα κρίνει ποιος θα έρθει στα ημιτελικά. Ποιος θα προκληθεί μάλλον στα ημιτελικά. Θυμίζουμε, μην αρίστε, προηγούνται 39-28. Έχουν μια διαφορά 11 πόντων. Η οποία μοιάζει διαφορά ασφαλείας. Αλλά αυτή είναι αναλώσιμη όταν μιλάμε για τους περσινούς πρωταθλητές, όταν οι αντίπαλοι είναι οι περσινοί πρωταθλητές, οι Lucky Stars. Δεν μπορείς να τους ξεγράφεις, πρέπει να διατηρήσουν τη σοβαρότητά τους μέχρι και το τέλος, αν θέλουν να είναι στην επόμενη φάση. Όσο για τους Lucky Stars, πρέπει να γίνουν πιο προσεκτικοί στην άμυνα, πιο αποτελεσματικοί στην επίθεση, να μην χάνουν εύκολα καλάθια, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανατρέψουν την κατάσταση εις βάρος τους. Πάμε να δούμε ποιος θα προκριθεί. Οι οποίοι θα επαναφέρουν κιόλας για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Αγγελόπουλος. Κλέβει ο Λιόλιος με το καλημέρα. Πασάρι καταπληκτικά για τον Αποστολόπουλο. Καλάθι για τους Μιναρίς που μπαίνουν με το δεξί στο δεύτερο ημίχρονο. Απίθανο καλάθι. Άμεση απάντηση 31-41. Αγγελής μέσα. Ο Αγγελής το δοκιμάζει και δικαιώνεται. Και τελευταίο τυχερό σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Ευστοχή. Και η διαφορά στους 14 για τους Μιναρίς.
Στοδουλόπουλος. Άλλα τον Αποστολόπουλο. Πολλές για τον Ξοδουλόπουλο. Μέσα η πρώτη βολή. Δύο. 32-44. Γιόλιος, Γιαγγελή. Εκτελεί ξανά. Μέσα και αυτό. 2-2 στο δεύτερο ημίχρονο από τον Αγγελή. Χρονόπουλος. Αστοχή για δύο. Στοδουλόπουλος διοικητής εναντίον όλων, θα πάρει ένα ακόμη φάουλ. Είναι πάρα πολύ δυνατός κατά το καλάθι. Βολές τώρα ξανά για τον Στοδουλόπουλο. Μέσα για αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή κινδύνων για την άμυνα των Μιναρίς. Ο πιο παραγωγικός παίκτης στο παιχνίδι για τους Λάκσταρς. 47-34. Γιόλιος. Κόβεται με φάουλ. Πάλι από το Χρυστοβουλόπουλο. Για μαρτυρίες τώρα από τον Γιώργο Αγγελόπουλο για αυτό το φάουλ. Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Λιόλιος ήθελε να κλέψει πάλι και κερδίζει την κατοχή. Απίθανη Μιναρίς. Αλλαγές για τους Lucky Stars. Στρέφει ο Βελέτη. Ο αμέσως πιο επικίνδυνος παίκτης. Μετά το Χρυστοδουλόπουλο. Ξανά για τρεις. Απίθανο, μέσα και αυτό. 3-3. Βάζει 11 πόντους σε λιγότερο από 2,5 λεπτά. Μητρόπουλος, ένα εντυπωσιακό καλάθι. Και εκεί αυτός επικίνδυνος για τους Μιναρίς. Διαφορά στις 16. Αγγελής. Ήθελε να κάνει κάτι εντυπωσιακό, δεν θα πατήσει καλάθι. Έχει ψηλή αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή. Σταβόπουλος. Στοδουλόπουλος. Εναντίον όλων, χωρίς φάουλ. Και φεύγουν στον εφηδιασμό οι Μιναρίς. Κοκκόνης. Καλάθι από τον Δημήτρη Κοκκόνη. Σταβόπουλος. Χρονόπουλος. Κλέβει ο Λιόλιος. Και φεύγουν ξανά οι Μιναρίς. Χωρίς άμυνα. Λιόλιος αφήνει την μπάλα. Time out από τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Οι Μιναρίς είναι καταπληκτικοί στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουν αυξήσει τη διαφορά στους 20. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, έχουν επιστρέψει και οι Μιναρίς. Τώρα επιστρέφουν και οι Lucky Stars. 56-36 για τους Μιναρίς, που είναι τρομακτικοί στο δεύτερο ημίχρονο.
Οι Λάξαρς πλέον χρειάζονται ένα θαύμα για να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι. Σαββόπουλος, καλάθι. Για τον Αγγελή, ο Κόνης δεν θα πετύχει καλάθι. Προσπαθώ γύρω τα Χρυστοφλόπουλο. Θέλει να κρέψει πάλι ο Λιόλιος και τα καταφέρνει. Τρομερή πάση από στο Λόπουλο. Γιανακόπουλος, από στο Λόπουλος, ο Κόνης, καλάθι. Καταπληκτικό μπάσκετ από τους Μιναρίς. Κουντόπουλος, αλλάζει με Σαββόπουλο. Ρονόπουλος, φάουλ από τον Λιόλιο που το παραδέχεται αμέσως. Ρονόπουλος για τρεις. Είναι μέσα. 41-58. Δεκαπεντέμιση λεπτά αγώνα ακόμα. Οι Λάξαρς έχουν ανέβουν ένα βουνό. Ο Κόνης μελέτη τώρα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι και μειώνει. Time out. Τρέχουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι με τους Μιναρίς. Χτύπημα από τους Λάξτερς με κάποια σερή καλάθια και πήραν το time out για να κόψουν λίγο το ρυθμό. Και τώρα Γιανακόπουλος για τρεις, μέσα! Παναγιώτης Γιανακόπουλος. Κουντόπουλος, Σαββόπουλος, Ρονόπουλος στο στοχίσιο σε τριών ποντών. 46-61. Άμεση απάντηση από τους Black Stars. Γιανακόπουλος ξανά. Μοιάζει και στη φορά. Σαββόπουλος. Ελέγγει Χρονόπουλος. Κουντόπουλος ψάχνει συμπέφτη, βρίσκει στο Δουλόπουλο καλάθι. Οι Λάξαρς έχουν μειώσει στους 13. Διαφορά έχει φτάσει και στους 20. Να που όμως μειώνουν. Και δεν έφτασε ο Λιόλιος. Και rebound από τους Λάξαρς. Αλλά παραμένει. Με 20 δευτερόλεπτα. Στρέφει ο Ντάρλας. Φάλα από το κοκόνι για το Χρυστοφλόπουλο. Λάξαρς δεν έχουν κάνει φάουλ σε αυτό το δεκάλεπτο. Μόλις ένα. Έχουμε φτάσει στα 4 μαρικά. Μιχαλόπουλος περνάει στο παιχνίδι. Και μετά η μάουτ για τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε το τέμα. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ενώ έχουμε 18 δευτερόλεπτα για τους Λάξαρς. Λέμε να
Ανδρέας για Λιόλιο. Λιόλιος κρατάει. Θέλει να περάσει και κερδίζει φάουλ. Φάουλ από τον Φουντόπουλο. Λιόλιος. Γραζίσιο Μιχαλόπουλο. Ντάρλας για τρεις. Για τους μιναρείς. Δεν έρχεται η απάντηση από τον Σαββόπουλο. Εμείς με το δεύτερο έστω κοντρίπου τον Τάρλα στο παιχνίδι. Λιόλιος. Για Τάρλα. Του ζητάει να δοκιμάσει ξανά για τρεις. Διστάζει και παίρνει για Γιαννακόπουλο. Πολύ δύσκολη πάση για Λιόλιο. Εκείνος με τη μία κατά τον Αγγελή. Αγγελής ξανά για τρεις. Θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για τους μιναρείς. Δεν είναι εύκολος αυτή τη φορά. Σώζουν οι Lucky Stars. Αγγελόπουλος για τον Χρονόπουλο. Χρονόπουλος εναντίον όλων καλάθι. Λιόλιος. Αγγελής. Μέσα για αυτό. Στο τρίτο δεκαλεπτό φτάνει τους 14. Το δεύτερο ημίχρονο μόνο. Μέσα και αυτό από το Χρονόπουλο. Και πλέον αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ο πρώτος σκόρερ των Lucky Stars. Ίσως έχει περάσει και τον Χρονόπουλο. Δεν είμαι σίγουρος. Γιαννακόπουλος μέσα. Τρίποντα από τα προηγούμενα παιχνίδια για τους μιναρείς μπαίνουν όλα σήμερα. Είναι πολλά εύστοχα και αρκετοί παίκτες. Φάουλ τώρα από τον Μιχαλόπουλο. Μελέτη πήγε για το goal foul. Δεν προλαβαίνει. Δύο βολές για το Μελέτη από το φάουλ του Μιχαλόπουλου. 53-70 για τους μιναρείς. Εναντίον όλων δεν θα πετύχει καλά. Ο Βουλόπουλος ένα ακόμη rebound. Και φάουλ τον Μιχαλόπουλο. Ενώ βλέπουμε τον Βουλόπουλο να έχει χτυπήσει. Θεωρείται επιθετικό, δεν έχουμε πολλές πάντως. Αγγελόπουλος δεν πετυχαίνει καλά. Κεφάλαιο από τον Γιαννακόπουλο πάνω στο Χρυστοδουλόπουλο. Του φτάει μέσα, συγγνώμη, καθώς ήταν... κάπως σκληρό. Πολλές για τον Χρυστοδουλόπουλο που έχει την ευκαιρία να μειώσει τους 11 πόντους. Έξω η πρώτη βολέτα στο Βλόπουλο.
Μεγαλόπουλο. Γιόλιος. Έλα διαστούμε Μιναρίς. Μιλώς στην επίθεση. Ντάρλας ξανά για τρεις. Είναι άστοχος. Αγγελόπουλος. Και τον Αγγελή να συγκρατεί και τώρα Λιόλιος. Όλα τα δευτερόλεπτα είναι για τους Μιναρίς. Γιανακόπουλος. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα. Γιανακόπουλος. Φάουλ από τον Αγγελόπουλο. Ήταν μόλις το τρίτο και δεν ήταν στο σουτ. Λιόλιος είναι παραφορά για τον Ντάρλα. Απ' τη γωνία για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ. Εντάξει, συγγνώμη ο Ντάρλας, τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Η διαφορά στους 12 με τους Μιναρίς να δείχνουν να έλεγχουν την κατάσταση. Κατάφεραν να φτάσουν μέχρι και τους 20. Μείωσαν οι Lucky Stars. Η διαφορά όμως παραμένει ψηλή. Και πάμε να δούμε τι κατάληξη θα έχει το παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε λίγο για το φινάλε και το τέταρτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο με τους Μιναρίς να έχουν την επαναφορά. Έχουμε ήδη περάσει το παιχνίδι, τώρα επιστρέφουν οι Lucky Stars. Και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το φινάλε αυτού του παιχνιδιού. 70-58 για τους Μιναρίς και τον Λιόλιο να επαναφέρει και τον Αγγελή. Αλλάζουν οι δυο τους. Λιόλιος στην δημιουργία, εκτέλει για τρεις. Καστοχή, στο τρίποντο σήμερα. Σαμόπουλος. Κουκόπουλος, εκτέλει για δύο και στοχή. Διαφορά στους 10 για τουλάχιστον που μειώνουν. Γιανακόπουλος. Για τρεις. Είναι άστοχος, κοκκόνησε επιθετικό rebound. Αγγελής, χαμένη προσπάθεια, επιθετικό rebound από τον ίδιο και καλάθι. Καταπληκτικός Αγγελής που οδηγεί τους Μιναρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει μια πολύ δύσκολη πάση για τον Γιανακόπουλο. Δεν βγήκε και έτσι η μπάλα είναι ξανά. Lucky Stars. Σαββόπουλος. Θέλει να κλέψει ο Λιόλιος. Καλή άμυνα από τους Μιναρίς. Λιόλιος. Αγγελής, ξανά για τρεις. Δεν θα πει. Ριμπάντα από το Χρυστοδουλόπουλο που πέσει για Σαββόπουλο. Βελέτη για τρεις. Παλαμπαίνει και βγαίνει, είναι άτυχος. Και φάουλ τώρα από το Χρυστοδουλόπουλο πάνω στο Κοκκόνη. Εκείνος ζητάει αμέσως σύνομα από τον αντιπαλό του. Κάτως ήταν άτσαλο το φάουλ, όπως και να δείτε ένα ο Γιανακόπουλος πάνω στο Χρυστοδουλόπουλο. Γενικά όταν πρόκειται για έναν τόσο δυνατό παίκτη όσο ο Χρυστοδουλόπουλος, όλα τα μαρκαρίσματα που αφορούν τον ίδιο έχουν ένταση. Επιστρέφει
στη θέση του Κοκκόνη. Σαββόπουλος. Χρονόπουλος. Για να κόβουν τους τρεις και τον Αγγελή. Εκεί μας παίζει πίσω για Λιόλιο. Γιανακόπουλος. Εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Έλα κλέψει ο Τάκαλος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Σώζει ο Κουκούπουλος. Σαντουλόπουλος. Απέναντι στον Τάκαλο θα πάρει φάουλ. Καλώς δεν πιστεύει το φάουλ που χρεώθηκε. Ο οποίος έχει κάνει και τέταρτο φάουλ. Αλλά πληροφορίες από μέσα αποκαλύπτουν ότι ο Τάκαλος έχει πάρει συγκεκριμένες οδηγίες για τα φάουλ του, οπότε δεν τον ανησυχεί ότι είναι ψηλά. Στον λόγο σε στοχή. Δύο στις δύο. Και διαφορά στους 10. Μάτς έχει πολύ δρόμο ακόμα. Λιόλιος για τρεις. Ούτε τώρα. Ριπάντρο τον Τάρλα. Γιανακόπουλος. Τάρλας για τρεις. Θα αστοχίσει. Τάκαλος δεν κατάφερε το επιθετικό. Αγγελόπουλος. Για Χρυσοδουλόπουλο. Δεν θα πετύχει καλάθι. Θα το κάνει όμως ο Χρυσοδουλόπουλος. Διαφορά στο 8. Time out από τους Μιναρίς. Συναγερμός. Την ομάδα καθώς οι Lucky Stars μείωσαν και έφτασαν τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό μετά από πάρα πολλή ώρα και δείχνουν ότι είναι εδώ και είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Για να δούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time out που κάλεσαν οι Μιναρίς. Βελέτη, Αγγελόπουλος, Χρονόπουλος, Μητρόπουλος και Χρυσοδουλόπουλος για τους Lucky Stars. Λιόλιος, Ντάρλας, Αγγελής, Βαλέριος και Γιανακόπουλος για τους Μιναρίς. Γιανακόπουλος για τρεις. Θα αρχίσει, Βαλέριος παίρνει το επιθετικό. Θα πάρει φάουλ. Φάουλ που κερδίζει ο Δημήτρης Βαλέριος. Βαλέριος δοκιμάζει για τρεις. Είναι άστοχος, Ντάρλας δεν είναι επιθετικό. Κρατάει και παίρνει κι άλλο φάουλ. Και βλέπετε το Γιάννη Ταφουλιά να το πανηγυρίζει σαν καλάθι. Ο οποίος είναι τραυματισμένος και δεν μπορεί να αγωνιστεί, είναι όμως στον πάγκο και είναι ψυχή για την ομάδα. Βλέπουμε εκεί με εγγύψη που σταθεί ένα χέρι. Λιόλιος. Από μακριά για τρεις. Δεν θα εστοχίσει. Διαφορά στο 8 παραμένει. Αγγελόπουλος για Βελέτη. Στο Δουλόπουλο δεν θα πετύχει καλάθι.
assist. Καταφέρνουν να γεμίσουν τους αντιπάλους τους με φάουλ, καταφέρνουν να τους χρεώσουν 4 ομαδικά από πάρα πολύ νωρίς. Και σε λίγο θα ξεκινήσουν τις βολές. Βαλέριος για 3. Θα αστοχίσει. Περιδεύονται εκεί μεταξύ τους, μόνο που τον Αγγελόπουλο, αλλά κρατάνε την μπάλα. Μητρόπουλος σώζει. Φάουλ από τον Βαλέριο. Και πάμε για μεγάλο φινάλε, διαφορά στους 6. Περνάει ο Αποστολόπουλος. Κοιτάς του Βαλερίου. Γιαναγόπουλος. Αυτό το λίωμα, Βαλερίου για φάουλ, Μιναρίς. Δεν γίνεται κάτι. Αμήνε το Μητρόπουλος. Λιόλιος. Καταπληκτική ατομική προσπάθεια. Καλάθη και ανάσα για τους Μιναρίς με τον Νίκο Λιόλιο. Σταβόπουλος. Κρατάνε οι Lucky Stars. Έφτασε ο Ξοδουλόπουλο, κλέψαν οι Μιναρίς και φάουλ από Μητρόπουλο. Πολλές για τον Παναγιώτη Αποστολόπουλο. Κρίσιμες βολές αυτές, καθώς έχουν πλησιάσει οι Black Stars. Πρέπει να ευστοχίσει ο Αποστολόπουλος για τους Μιναρίς, αν θέλουν να μην κινδυνεύσουν. Θα έχουν πρόβλημα. Έχουν φτάσει τα 5 ομαδικά και αρκετοί παίκτες τους έχουν από 3-4 ομαδικά. Δεν μπορούν να κάνουν πολλά ακόμα, καθώς κινδυνεύουν. Οπότε το παιχνίδι θα αλλάξει. Αστοχή ο Αποστολόπουλος στην πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη. Χρονόπουλος. Λέβει ο Αποστολόπουλος, ξυλιώνεται για τις χαμένες βολές. Γιόλιος. Τρώει και χρόνο. Παίζει για τον Αγγελή. Εκείνος εκτελεί για 3. Δεν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Σοδουλόπουλος. Σταβόπουλος. Είτε, φεύγει και από τον Γιαννακόπουλο. Φτιάχνει τον Χρονόπουλο. Μπάλα φεύγει από τους Lucky Stars. Καλή άμυνα για ακόμα μια φορά από τη Μιναρή στα αλλαγές. Επιστρέφει ο Βελέντη. Στη θέση του Σαββόπουλου. Είναι μισθό, δεν 6-74 για τους Μιναρείς. Λιόλιος. Γιαννακόπουλος. Λιώθηκε το σούτ, αλλά επιθετικό.
rebound από τους Μίνα Ρίστ. Παραμένει για τουλάχιστον σόμπος. 3 και 15 για το φινάλε. Κλέβουν ξανά οι Μιναροί. Γιανακόπουλος. Μικρή διακοπή καθώς έχει λυθεί το κορδόνι του Βελέτη. Συνεχίζουμε κανονικά. Χρονόπουλος. Γιώργος Αγγελόπουλος. Ψάχνει συμπέχτη. Πέμπτο φάουλ του Μητρόπουλου και αποβάλλεται. Φουτζόπουλος επιστρέφει στο παιχνίδι. Οι Lucky Stars έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη πρόβλημα. Έχασαν τον Φουτζόπουλο, τον Μητρόπουλο, προσχωρεί τον Φουτζόπουλο, μόλις πέρασε με πέντε φάουλ. Έναν από τους καλύτερους παίκτες τους στο σημερινό παιχνίδι. Λιόλιος Γκατρής. Ακόμη μια φορά είναι άστοχος. Αγγελόπουλος δεν σιγουρεύει την πάσα και έτσι μην αρέσει, κρατάνε. Αποστολόπουλος για να ηρεμήσει το παιχνίδι. Στέκεται, εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Θα κλέψει ξανά μην αρέσει. Δεν τα καταφέρουν. Αγγελόπουλος φάουλα τον Αποστολόπουλο. Και 10. Η διαφορά είναι στους 10. Οι Lucky Stars αν θέλουν να κάνουν κάτι πρέπει να το κάνουν τώρα. Δεν τους κλέβει αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει και η μπάλα είναι για τους Lucky Stars. 9-14. Αγγελόπουλος για τον Χωτουλόπουλο. Εκείνος δικάει το Λιόλιο και πετυχαίνει καλάθι. Γιανακόπουλος. Προσπαθούν να παίξουν και λίγο με τον χρόνο οι Μιναρίστες αυτά τα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες επιθέσεις. Και κάνουν το λάθος. Μπαλαλά στη χέρια. Και είναι για τους Lucky Stars. Αλλαγή για τον Μιναρίς. Αποστολόπουλος. Περνάει εκτός για να περάσει ο Κοκκόνης και να παίξει άμυνα πάνω στο Χρυστοδουλόπουλο. Αγγελόπουλος για τρεις. Είναι άστοχος ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Με ηρεμία. Εκτελεί για δύο. Παλαμπαίνει και βγαίνει. Rebound από τον Χρυστοδουλόπουλο. Αγγελής πάνω στο Χρονόπουλο. Χρονόπουλος θα φύγει. Θα περάσει από όλους από όλα και θα πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι. Time out για τους Μιναρίς. Καθώς η διαφορά έχει μειωθεί στους 6 μετά από το εντυπωσιακό καλάθι του Χρονόπουλου. Πάμε για φρίλερ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε από το time out. Οι Μιναρίς μας ενημέρωσαν ότι θα επιτεθούν με 24 δευτερόλεπτα. Δεν θέλουν να παίξουν στο γήπεδο. Προφανώς το θέλουν για να προκαλέσουν και περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω αν οι Lucky Stars θα κάνουν φάουλ.
πάμε να δούμε ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος. Λιόλιος, Γιατάρλα και εκείνος για Γιανακόπουλο. Αλλάζουν. Λιόλιος. Αγγελής. Εκτελεί για τρεις. Με ταμπλό είναι άστοχος. Και η μπάλα στους Λάκισταρς που έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Δεν το κάνει ο Χρονόπουλος. Σώζει την κατοχή ο Αγγελής και παίρνει φάουλ. Φάουλ και βολές. Βολές για τον Αγγελή. Οι πιο κρίσιμες βολές του αγώνα. Αν σκοράρουν, ελέγχουν απόλυτα το μάτς. Γιανακόπουλος για τρεις. Θα στοχίσει. Στοβουλόπουλος, χωρίς φάουλ ο Μιναρής. Χρονόπουλος, στέκεται, εκτελεί για δύο. Εστοχή. 72-77. Γιόλιος. Τώρα το φάουλ από τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Βολές για τον Νίκο Γιόλιο. Βλέπουμε για ένα μικρό τραυματισμό από τον Μπελέτη. Πρέπει να έπατε κράμπα. Τον βοηθάει ο συμπαίκτης του, είναι καλά και συνεχίζει. Βολές για τον Νίκο Λιόλιο. Μέσα η πρώτη βολή. Yeah. 72-78. Yeah. 2-2 από τον Νίκο Λιόλιο και time out από τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Η διαφορά είναι στους 7 και μένουν 19,6. Όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Έχουμε και πολλά στο μπάσκετ. Μένει να δούμε αν έχουν διαφορετική άποψη οι Lucky Stars. Επιστρέφουμε για το φινάλε. Επιστρέφουν οι Μιναρείς. Για το μεγάλο φινάλε. 19,6. Για την πρόκρισή τους, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, στον ημιτελικό. Περνάνε και οι περσινοί πρωταθλητές. Οι οποίοι είναι απέναντι σε έναν άδοξο αποκλεισμό από νωρίς. Από τα προημιτελικά. Για να δούμε. Η διαφορά είναι στους 7. Θα επιδιώξουν τρίποντο. Σαββόπουλος. Χρονόπουλος για 3. Είναι εύστοχος. 75-79. Ζητάει φάουλ. Πάλι στο Γιανακόπουλο. 12 δευτερόλεπτα. Βολές από τον Παναγιώτη Γιανακόπουλο. Μιναρίς δέχτηκαν τρίποντο. Τώρα ο Γιανακόπουλος έχει την ευκαιρία και να κάνει να φέρει τη διαφορά ξανά στους 5 και να σιγουρέψει τα πράγματα για τους Μιναρείς. 2-2, την πιο κρίσιμη στιγμή από τον Παναγιώτη Γιανακόπουλο. Και time out από τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Το τελευταίο που είχαν να πάρουν οι Lucky Stars.
81-75. Σε 12 δευτερόλεπτα αυτό το παιχνίδι. Βελέτη. Επαναφορά προς το κέντρο για τους Flagstar. Σταβόπουλος. Δεν εκτελούν, κλέβει ο Λιόλιος σε κάπου, εδώ τελειώνουν όλα. Οι Μιναρίς δεν κάνουν επίθεση. Εδώ βλέπετε τον Αντώνη Παναγόπουλο να πανηγυρίζει. Σαν τρελός. Οι Μιναρίς είναι τον ημιτελικό της Development League. Πετάνε έξω από τους πρωταθλητές Lucky Stars. Μια τεράστια νίκη, μια τεράστια πρόκριση. Βλέπετε τις δύο ομάδες να δίνουν συγχαρητήρια. Και τους Μιναρίς τώρα να συνεχίζουν στον επόμενο γύρο.